Ανδρίαση. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, μία κατά τα άλλα, θα έλεγα έτσι, γρήγορη συνεδρία σε σχέση με αυτά τα οποία μας έχετε συνηθίσει, με τις πολλές ώρες. Μία από τις πιο σύντομες, ναι. Τελειώσαμε ναι. 11 και 4. Συζητήσατε ξανά το θέμα του κυρίου Βογιατζή στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ετέθησαν ερωτήσεις από δημοτικούς συμβούλους και κυρίως τους επικεφαλείς όσο αφορά το μέλλον και την παρουσία του κυρίου Βογιατζή στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πόσο είναι νόμιμο, πόσο είναι παράνομο, αν θα πρέπει να αποπενθεί με βάση την απόφαση που ακούσαμε, που βγήκε. Θεωρώ ότι, ότι αν δεν υπάρξει μία νομοθετική ρύθμιση που να λύσει το θέμα ή να δικαιώσει αυτούς που λένε ότι πρέπει να αποπενθεί, για μένα είναι ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος έχει εκλεγεί μέσα από την νόμιμη διαδικασία, έχει φύγει από το χώρο της Χρυσής Αυγής και έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Ο ίδιος προσωπικά κατηγορείται για κάποιο αδίκημα, κύριε? Ο ίδιος δεν κατηγορείται για τίποτε, δεν είναι υπόδικος. Επομένως, νομίζω ότι καλώς βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Δικαιωματικά, δηλαδή. Δικαιωματικά και δημοκρατικά. Τώρα, ο καθένας έχει τις απόψεις του όσο αφορά τη Χρυσή Αυγή, αλλά τουλάχιστον όσο αφορά τον κύριο Βογιατζή και το ήθος του, από ό,τι το γνωρίζω εδώ και ένα χρόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και γενικά η συμπεριφορά του δεν παραπέμπει σε υποθέσεις αποπομπής του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλωστε, άρα δεν έχουμε την νομιμότητα να το κάνουμε. Δεν έχετε μια συγκεκριμένη θέση, δεν σας ενοχλεί η παρουσία του στο Συμβούλιο? Σαφώς και δεν με ενοχλεί, ούτε προσωπικά, ούτε σαν συνδυασμό. Το ρωτώ γιατί βλέπω οι υπόλοιποι συναδελφοί σας ενοχλούνται. Ναι, κάποιοι ενοχλούνται, κάποιοι δεν ενοχλούνται. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα νόμου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς και να δώσουμε κατηγορίες. Πάμε στα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγινε και θέμα συζήτησης εκεί ο απολογισμός του Δημάρχου, τα περίφημα αυτά πεπραγμένα που παρουσίασε ο Δήμαρχος σε μια συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης, κύριε Παπαδόπουλε. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτά τα πεπραγμένα. Τα πεπραγμένα τα είδα πολύ φτωχά, όπως το είχα δηλώσει και σε μια συνέντευξή μου. Ίσως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και απογοητευτικά, διότι ένας χρόνος δημαρχίας μιας νέας διοίκησης στο Δήμο σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη όρεξη και μεγαλύτερη κινητικότητα και μεγαλύτερη ενδεχομένως και αποτελεσματικότητα από αυτά που η κάθε διοίκηση βρίσκει από την προηγούμενη, έτσι, γιατί να μην μηδενίζουμε τα πάντα. Κάθε διοίκηση επόμενη συνεχίζει το έργο που έκανε η προηγούμενη, γιατί η διοίκηση έχει μια συνέχεια. Τώρα εδώ έχω και ένα ερώτημα, γιατί λέει ο Δήμαρχος, τον οποίον είχαμε και χθες εδώ, ότι πληρώνουμε και σπασμένα προηγούμενων διοικήσεων που έχουν να κάνουν κυρίως με το οικονομικό κομμάτι. Είναι έτσι, κύριε Παπαδόπουλε? Κανένας δεν αμφισβητεί ότι τελειώνοντας η μία τετραετία έχουν κλείσει και όλες οι οφειλές του Δήμου προς τρίτους. Και η προηγούμενη βρίσκει από την πιο προηγούμενη και η πιο προηγούμενη βρίσκει από την προηγούμενη ακόμα. Δηλαδή όλοι όπως βρίσκουν και κάποια προγράμματα, βρίσκουν έτοιμες μελέτες, βρίσκουν ένταξη σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία τρέχουν. Ναι, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο μένει και σε στασιμότητα το θέμα της περίφημης ανάπτυξης, έργων. Δηλαδή μιλάμε για ένα Δήμο της Καβάλας, ο οποίος πραγματικά η Καβάλα είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Όμως έχει μείνει σε πάρα πολλά πράγματα πίσω, κύριε Παπαδόπουλε, κατά την άποψή μου. Βασικά πράγματα, σε υποδομές μιλάμε τώρα, σε δρόμους, σε πεζοδρόμια, σε φώτα, σε διαχείριση απορριμμάτων. Δυστυχώς άλλοι δήμοι μικρότεροι εδώ στην περιφέρειά μας τα έχουν προχωρήσει αυτά. Και να σας πω, αυτό είναι το σημείο, το κέριο του απολογισμού που λέω ότι είναι φτωχός. Διότι ήταν ένας απολογισμός ο οποίος θα ήταν ίδιος ή παρόμοιος με έναν απολογισμό αν δεν υπήρχε διοίκηση πολιτική στο Δήμο. Και κάνανε οι υπηρεσίες τη δουλειά τους, έτσι, να μην υπάρχει δήμαρχος, να κάνανε όλα αυτά που αυτά θα γινόταν. Θα καθαρίζονταν και οι κάδοι, θα
γινόταν και ασφαλτοστρώσεις, θα γινόταν και αντικατάσταση του δικτύου. Όλα αυτά που προβλέπεται και που τα κάνει ένας Δήμος κάθε χρόνο και όλοι οι Δήμοι όλα τα χρόνια αυτά που έχουμε. Σκοπός είναι το να δώσουμε κάτι επιπλέον στην πόλη για αυτό που λέμε την περίφημη ανάπτυξη. Ναι. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε, τι βάλαμε μέσα σε ένα χρόνο διοίκησης, βάλαμε στο αυλάκι για να καταφέρουμε. Με το να λέμε ότι θα αξιοποιήσουμε το νοσοκομείο το κάτω. Θα δούμε την περιμετρική. Και αυτή τη φράση... Η γέφυρα. Και αυτή τη φράση η οποία λίγο με ενοχλεί πολύ με τον ηρωνικό τρόπο που λέγεται «Μη στεναχωριέστε, θα το κάνουμε αυτό». Δηλαδή δεν είναι απολογισμός. Δείξε ένα κύρος στον απολογισμό ανάλογο του κύρους που έχει ο Δήμος Καβάλας. Μα δεν έχει χρήματα, εγώ έτσι καταλαβαίνω από όσο λέει ο κύριος Μουριάδης εδώ. Να σας πω, επειδή κανένας δεν ξέρει... Δεν έχω χρήματα, γιατί να κάνω, για πείτε μου. Κανείς δεν ξέρει αν έχει χρήματα, αν δεν είσαι εκ των έσω. Εγώ θα σας κάνω μία αντιπαραβολή όμως με την διοίκηση της πενταετίας της κυρίας Τσανάκα. Ναι. Εκεί τότε πώς γινόταν εκεί εκδηλώσεις, γινόταν και όλες οι δραστηριότητες και οι δράσεις, ίσως και παραπάνω από το κανονικό σε κάποιες στιγμές, και όλες αυτές πληρώνονταν από το Δήμο Καβάλας. Ναι. Και όταν τώρα έχουμε τον κορονοϊό και τα δυσάρεστα υγειονομικά και οικονομικά αποτελέσματα και την κρίση αυτή που υφιστάμεθα από αυτό, έχει πάρει από την κυβέρνηση... Πήρε 600.000, ξόδεψε σύμφωνα με την αίτηση που κάναμε, κάναμε αίτηση προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μας έστειλε έγγραφο ο διευθυντής που λέει ότι ξοδέψαμε τα 530 χιλιάρικα για τις δράσεις που αφορούν την πανδημία και την διαφορά, την οικονομική που θα είχαμε αν δεν υπήρχε πανδημία. Μάλιστα. Και επομένως τα άλλα 900 ίσως 33. Είναι και κέρδος. 933 ίσως θα είναι και κέρδος. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι δεν θα έχουμε ούτε ζημιά ούτε κέρδος από αυτήν. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε κέρδος και θα έχουμε και αρκετά μεγάλο κέρδος. Μακάρι να το δούμε. Μακάρι τώρα. Μακάρι να έχουμε φυσικά. Με τις 30 επιπλέον καθαρίστριες, με την ημία απασχόληση λύνεται το πρόβλημα με τα σχολεία, με την καθαριότητα, κύριε Παπαδόπουλε. Έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και αρκετούς μήνες το πρόβλημα. Και αυτό που με στεναχωρεί, ξέρετε ποιο είναι. Ότι ο Δήμαρχος είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο αρμόδιος πρόεδρος είπαν ότι οι υπάρχουσες καθαρίστριες με το υπάρχον πρόγραμμα είναι ικανοποιητικό για την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών. Όταν ξεκίνησε. Φτάνουν δηλαδή. Φτάνουν. Μάλιστα. Ότι επαρκούν. Μετά είπαμε ότι θα πάρουμε 15 καθαρίστριες. Μετά ανέβηκε στις 20, κάπου το άκουσα. Μετά έγινε και πανελλήνια συζήτηση γι' αυτό και πήρε μια πανελλήνια διάσταση. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε. Και φτάσαμε στις 30. Δεν μπορούμε όμως να παίζουμε ή να περιμένουμε πάλι το κράτος να μας βοηθήσει για να πάρουμε τις 30 καθαρίστριες. Οι καθαρίστριες αυτές δεν είναι οι καθαρίστριες που θα βγουν έξω στον δρόμο. Ναι. Και αν υπάρχει λερωμένο πεζοδρόμιο, δεν πειράζει και ένα μήνα. Παίζουμε όμως με την υγεία των παιδιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να περιμένεις, να περιμένεις ή να ασκείς πολιτική παίζοντας πάνω εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το πολιτικό λάθος και το ατόπιμα που έχει κάνει ο Δήμαρχος σε αυτή τη φάση, άσχετα αν θα πάρουμε στο τέλος 40 ή 50 ή 60 καθαρίστες. Τι να το κάνουμε, να ξεκινήσουν από τη μισή χρονιά. Τώρα τι γίνεται. Σήμερα, εχθές, προχθές. Mm. Εδώ έχει και ένα μήνα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Γίνεται επαρκής καθαρισμός. Όχι. Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν. Να πάω τώρα στην πρώην Δημοτική Κοινότητα των Φιλίππων. Τώρα υπάρχουν και εκεί παράπονα από τους κατοίκους βεβαίως της περιοχής ότι η Δημοτική Αρχή της Καβάλας δεν δίδει και ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Την έχει λίγο παρατημένη. Είναι έτσι. Ενδεχομένως, πάντοτε μάλλον υπάρχουν παράπονα από τη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων ότι παραμελείται από το Δήμο της Καβάλας. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξει και τα διοικητικά για μένα πλαίσια του Δήμου. Ότι η ενοποίηση αυτών των δύο δημοτικών ενωτήτων δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στην ψυχολογία των κατοίκων εκεί. Έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί είναι μια αγροτική περιοχή.
Εκεί δεν είναι μόνο το πρόβλημα του νερού που πρέπει να λυθεί. Είναι βασικό. Έπρεπε αυτό. Να είχε λυθεί εδώ και δεκαετίες. Έπρεπε να είχε λυθεί. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί θα πρέπει να προσεγγίσουμε περισσότερο την αγροτική ανάπτυξη. Θέλουμε μια ανάπτυξη η οποία υπάρχει στις άλλες περιοχές του νομού. Mm. Υπάρχουν στον Έστω, υπάρχουν στην περιοχή του Μυρτοφύτου και της, μέχρι την Τούζλα. Εκεί πέρα δεν έχουμε ούτε ένα συσκευαστήριο. Έχουμε μεγάλες καλλιέργειες οι οποίες δεν ευνοούν μια τέτοια ανάπτυξη αγροτικής μορφής που θα επιφέρει και ένα οικονομικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Άρα δεν είναι μόνο οι υποδομές που θα πρέπει να βελτιώσουμε εκεί. Εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Εκεί πραγματικά πρέπει να σκύψουμε και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά μέσα όχι δίνοντάς τους μόνο κάποια μικρά και ευτελή πράγματα. Να κάνουμε δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν μακροπρόθεσμα στο να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί ο Δήμος. Έτσι και οι δημότες εκεί θα νιώσουν πιο ασφαλείς. Πρέπει επομένως να ρίξουμε βάρος στον αγροτικό χώρο και φυσικά με κατάλληλη ενημέρωση, με ένταξη, με συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών ενωτήτων, αλλά και των τοπικών συνεταιρισμών. Νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί, πράγμα το οποίο η παρούσα διοίκηση τουλάχιστον δεν το εστερνίζεται. Και να κλείσουμε τις συνεργασίες, κύριε Παπαδόπουλε. Μεγάλη συζήτηση αυτή για τις συνεργασίες. Λέει ο κύριος Μουριάδης χθες εδώ στην εκπομπή μας ότι εγώ δεν το κρύβω, ότι προσέγγισα και άλλα μέλη παρατάξεων για να ζητήσω την βοήθειά τους, την μία συνεργασία εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέει, προσέξτε, όχι έμιστη, θέλω συνεργασία, δεν θέλω συνδιοίκηση, διότι θέλω να έχω και το ρόλο της διοίκησης, εγώ είμαι και ο δήμαρχος στο κάτω-κάτω. Αυτή είναι και η ουσία, έτσι. Εσείς τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, είχατε, ας πούμε, κάποια προσέγγιση από την πλευρά του δημάρχου? Θα θέλατε να είχατε, αν δεν έχετε? Κοιτάξτε, δεν είχα προσέγγιση από την πλευρά του Δημάρχου. Θεωρώ ούτε είχα, ούτε θα ήθελα να έχω, ούτε θα ήθελα να συμμετέχω στη διοίκηση έτσι όπως την εννοεί είτε ο Δήμαρχος είτε οποιοδήποτε άλλος. Mm. Έχω εκλεγεί στην αντιπολίτευση και θέλω να είμαι παρόν το 2023 και επομένως αυτός είναι ο ρόλος μου και η θέση μου και τα πιστεύω μου και οι απόψεις μου. Παρόλα αυτά, έχει δίκιο ο κύριος Μουριάδης μόνο στο γεγονός ότι εκλέχτηκε δήμαρχος και πρέπει να ασκήσει τη διοίκηση. Τώρα, θεωρώ άσχημο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, το γεγονός ότι να προσεγγίζεις από κάτω, κάτω από το τραπέζι ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στη δική σου την παράταξη. Για να αποδυναμώσεις τους άλλους συνδυασμούς. Μα το ρώτησα και λέει δεν έχω τέτοιο σκοπό, έτσι είπε ο κύριος Μουριάδης. Τότε δεν νομίζω ότι έχει και εκλεγμένη δημοτική ομάδα, αλλά έχει και άτομα που δεν έχουν εκλεγεί και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και στις υπόλοιπες, και τα χρησιμοποιεί μάλλον και στα υπόλοιπα. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, πείτε μου τώρα κάτι. Γιατί ανοίγει αυτή η κουβέντα για τις συνεργασίες? Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση Μουριάδη, δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και ζητά τη βοήθεια και άλλων παρατάξεων? Ή θέλει να κατευνάσει λίγο έτσι και το κλίμα, γιατί είστε και πολλές οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο από την αντιπολίτευση και του επιτίθεστε και όλοι μαζί? Όχι, δεν ήταν δική του η πρωτοβουλία για συνεργασία. Ναι. Ήταν η πρωτοβουλία της κυρίας Τσανάκα, που είδε με την εμπειρία της, αλλά και άκουσε και ακούμε πολύ και νομίζω ότι είναι κοινή παραδοχή, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στο Δήμο. Έτσι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Άρα κάτι δεν πηγαίνει καλά, κύριε. Και επομένως βάλαμε πίσω ακόμα και κάποιες φιλοδοξίες μας, ακόμα και κάποια τακτική ενδεχομένως από την πολιτευτική που θέλαμε να ακολουθήσουμε, προκειμένου να συνεργαστούμε. Όχι σε επίπεδο έμιστων θέσεων. Ναι. Όχι σε επίπεδο. Ποιος μίλησε για έμιστες θέσεις? Εγώ δεν έχω ακούσει από κανένα να λέει για έμιστες θέσεις. Να μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμα και στο πιο απλό. Και το πιο απλό σε μια συνεργασία θα είναι να έχουμε ένα δύσκολο θέμα και να καλεί τους επικεφαλείς να παίρνουν μια κοινή απόφαση. Όχι να τους ενημερώνει. Να παίρνουν μια κοινή απόφαση για να προχωρήσει ένα έργο. Αυτό από μόνο του είναι μια μορφή συνεργασίας. Αλλά το μεμπτό
Σε αυτό το θέμα της συνεργασίας είναι ότι δεν δέχτηκε ο Δήμαρχος ούτε καν να συζητήσει για το ένα βήμα πιο μπροστά. Δηλαδή να καθίσουν μια επιτροπή και να δούμε ότι τι απαιτήσεις έχει ο ένας, τι απαιτήσεις, τι όρους βάζει ο ένας, τι όρους βάζει ο άλλος. Το απέβαλε και δεν ήθελε καθόλου μια τέτοια συνεργασία. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε στο τέλος της τριετίας, που δεν θα έχει καμία δικαιολογία ότι, ξέρετε, δεν είχα άτομα και δεν έκανα πολλά πράγματα γιατί δεν είχα άτομα. Εμείς προτείναμε, τα έχουμε καλά με τη συνείδησή μας, πιστεύω ότι τα έχουμε καλά και με αυτούς που μας επέλεξαν να είμαστε σε αυτή τη θέση. Ωραία. Και πηγαίνουμε μπροστά με αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδόπουλε, για την παρουσία σας για άλλη μια φορά στην εκπομπή.